η στάση των κέντρων εξουσίας, των βασικών κέντρων εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτή η οποία υποθάλπτει και την τουρκική επιθετικότητα. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι όλες οι ενέργειες και της κυβέρνησης Ερντογάν έχουν τουλάχιστον την ανοχή αυτών των κέντρων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και η εισβολή στο Ιράκ και η εισβολή στη Συρία και η εμπλοκή της στη Λιβύη και οι σχέσεις τις οποίες ανέπτυξε με την κυβέρνηση Σάρατς που είχαν και ως αποτέλεσμα την υπογραφή αυτού του ανυπόστατου τουρκολιβικού συμφώνου, αν θέλετε και η εμπλοκή της στη διαμάχη ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν, που είναι και αυτή μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Φυσικά η Τουρκία προσπαθεί να εξελιχθεί σε μια περιφερειακή δύναμη, γι' αυτό το λόγο παζαρεύει και με άλλες ισχυρές δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία, όμως θεωρώ ότι η αμερικανική πολιτική στόχος της είναι να διατηρήσει πάση θυσία την συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και την απόσπαση της Τουρκίας από την ρωσική επιρροή και γι' αυτό το λόγο δίνει και ανταλλάγματα, γι' αυτό το λόγο υποθάλπτει και την τουρκική επιθετικότητα και γι' αυτό το λόγο και χθες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Πομπέο στην Ελλάδα και των κοινών δηλώσεων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν ακούστηκε μισή κουβέντα όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Και τέλος, ήθελα να πω ότι είναι παράτερο να λέμε ότι θα σεβαστούν το διεθνές δίκαιο ή θα επιβάλλουν στην Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και την νομιμότητα αυτοί που ήταν οι πρώτοι που το παραβίασαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι πρώτοι που παραβιάζαν όλα αυτά τα χρόνια, μιλάω για, κύριε Ρατάκη, για την ηγεσία, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Οι πρώτοι που παραβιάσανε στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, που ανατρέψαν εκλεγμένες κυβερνήσεις, που διαμέρισαν κράτη, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι διεθνείς παραβάτες.